Δραματική είναι η κατάσταση στον αερασιτεχνικό αθλητισμό στη χώρα που μετρά σχεδόν ένα χρόνο σε αναστολή, με εξαίρεση το διάστημα του καλοκαιριού, που έτσι κι αλλιώς όμως δεν υπάρχει αγωνιστική αλλά μόνο προπονητική δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν τις σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική αλλά και στην ψυχική υγεία των ασχολούμενων με τον αερασιτεχνικό αθλητισμό και παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που έχουν προκληθεί σε σωματεία και συλλόγους αθλημάτων που γίνονται και σε εξωτερικούς αλλά και σε εσωτερικούς χώρους, η αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, δεν άναψε το πράσινο φως για τη σταδιακή επιστροφή στις αγωνιστικές ή έστω στις προπονητικές δραστηριότητες. Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε και αιτήματα των διαφόρων Υπουργείων, όπως και αυτά του Υπουργείου Αθλητισμού, που αφορούσαν στην επανεκκίνηση περισσότερων αθλητικών και όχι μόνο δραστηριοτήτων. Κατανοούμε και συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό και τις επιπτώσεις οικονομικές, αγωνιστικές αλλά και ψυχολογικές στον αερασιτεχνικό αθλητισμό που αποτελεί μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Ζητούμε όμως υπομονή. Ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα τις προσεχείς ημέρες και να μπορέσουμε να έχουμε νέα για την αθλητική οικογένεια της χώρας μας. Για άλλη μια φορά, επισημαίνουμε ότι οι αποφάσεις για το άνοιγμα ή μη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι μια πολυπαραγοντική αξίσωση. Η όποια απόφαση δεν στηρίζεται σε μονικά σύνδρομα, ούτε στελεχών της κυβέρνησης, ούτε των επιδημιολόγων. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το όποιο άνοιγμα δραστηριοτήτων επιδρά αυξητικά στην κινητικότητα, το λεγόμενο mobility. Όσο δε μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ρίσκο για περαιτέρω διασπορά και εξάπλωση του ιού. Γιατί η κινητικότητα σημαίνει επαφές. Λίγες, πολλές, αραιές, συχνές, παρόλα αυτά επαφές. Άρα το ζήτημα δεν είναι να ανοίξει κάτι εφαρμόζοντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εξάλλου, κανείς δεν υποστηρίζει ένα άνοιγμα χωρίς πρωτόκολλα. Το ζήτημα είναι αν το άνοιγμα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αυξάνει την κινητικότητα, αλλά και πόσο επιβαρύνει τους ελεκτικούς μηχανισμούς και πόσο αυξάνει το ρίσκο της διασποράς. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για θέματα αθλητισμού στην Ήπειρο, Βασίλης Γοργόλης, έκανε λόγο για μια δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο αερασιτεχνικός αθλητισμός στη χώρα, όπως και στην Ήπειρο. Προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να εξεταστεί τουλάχιστον η σταδιακή επαναλειτουργία των δραστηριοτήτων αυτών σε περιοχές που δεν έχουν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Βλέπουμε δυστυχώς να συνεχίζει αυτό το οποίο πλέον λέγεται για λουκέτο στον αερασιτεχνικό αθλητισμό. Ο κόσμος του αερασιτεχνικού αθλητισμού είναι άκρος προβληματισμένος, διότι βλέπουμε ότι δεν γίνεται ένα άνοιγμα, ειδικά σε περιοχές οι οποίες πλέον χαρακτηρίζονται στο κίτρινο. Είναι προβληματικό να βλέπεις στις υπουργικές αποφάσεις οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο κόκκινο και οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο κίτρινο να αντιμετωπίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και να βλέπουμε κάποια αθλήματα τα οποία είναι το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι το μπάσκετ, τα οποία μπορούν να γίνουν σε ανοιχτούς χώρους να παραμένουν ακόμη χωρίς κανένα λόγο, κατά την άποψή μου, αδιευκρίνιστα κλειστά. Νομίζω ότι άλλο ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να σκεφτεί είναι πώς είναι δυνατόν οι ακαδημίες ποδοσφαίρου να παραμένουν κλειστές όταν άνοιξαν τα σχολεία. Τα παιδιά τα οποία βρίσκονται το πρωί στα σχολεία είναι τα ίδια παιδιά τα οποία θα βρισκόταν και στις ακαδημίες ποδοσφαίρου, στις ακαδημίες μπάσκετ και γενικά στις ακαδημίες όλων των αθλημάτων. Νομίζω ότι όσον αφορά τον αερασιτεχνικό αθλητισμό, δεν υπάρχει σωστό στόχος, δεν υπάρχει σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, να ρωτήσουν τον κόσμο του αερασιτεχνικού αθλητισμού και να μην δέχονται τις σκέψεις μόνο των ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες στον χώρο του αερασιτεχνικού αθλητισμού, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη και το επόμενο αμέσως χρονικό διάστημα, ειδικά για όλα τα αθλήματα τα οποία μπορούν να διεξαχθούν στους ανοιχτούς χώρους, να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα. Επαναλαμβάνω, είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο για τα αερασιτεχνικά σωματεία, αλλά και γενικά τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι και σε ανώτερες των αεραστεχνικών και είναι σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν ανοίγουν ακόμη, σε κατηγορίες οι οποίες δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Τα σημάδια τα οικονομικά είναι εμφανή πλέον. Τα προβλήματα τα οικονομικά αρχίζουν και γίνονται δυσβάστακτα και μεγάλα. Θα πρέπει η πολιτεία να αρχίσει να επαναλειτουργεί όλο το σύστημα. Οι αθλητές και αυτοί αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, διότι βλέπουμε σε μερικά αθλήματα ότι κάνουν προπονήσεις χωρίς να ξέρουν αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα
ενώ σε άλλα αθλήματα δεν γίνονται καν προπονήσεις και ξαφνικά μπορούν να κληθούν να παίξουν σε αγώνες με αποτέλεσμα να έχουμε τραυματισμούς. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, να ξαναγίνει συνολικά ο σχεδιασμός για τον αθλητικό κόσμο και θα πρέπει να παρθούν καλύτερες και πιο σοβαρές αποφάσεις. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου, Κώστας Βρακάς, επέριψε ευθύνες για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε όλους όσοι αποφασίζουν για τις τύχες του ερασιτεχνικού αθλητισμού στη χώρα, σημειώνοντας με έμφαση ότι προφανώς κάποιοι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό και την ευεργετική του επίδραση στην ψυχική και σωματική υγεία των αθλητών. Αυτό είναι το πλέον στενάχωρο. Για πάρα πολλούς μήνες ο αθλητισμός έχει πάψει να υπάρχει και το χειρότερο είναι ότι έχει πάψει να υπάρχει και στη συνείδηση αυτών που κυβερνούν, διοικούν, είναι σε πόστα τα οποία παίρνουν αποφάσεις και δεν αναφέρονται καν σε αυτό και είναι κάτι που προβληματίζει πάρα πολύ, ειδικά εμάς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό διοικητικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν μεγάλες επιπτώσεις στη νεολαία μας, στα παιδιά μας, τα οποία έχουν μάθει να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και νομίζω ότι το ψυχικό κόστος θα είναι τεράστιο μόλις βγούμε από αυτή την ιστορία και δεν ξέρω αν θα είναι και ανατρέψιμο.